θα μας βάλει στο κλίμα του πρώτου θέματος του τρίτου μέρους η Εύη Σπανού. Εύη, ένα θέμα το οποίο ήταν να το παρουσιάσουμε στο δεύτερο μέρος, ωστόσο η Βάλια πήρε λίγο το λόγο, μας παρουσίασε και τους οικίσκους και κάπως καθυστερήσαμε. Βάλε μας το κλίμα, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σύνδεση με μια οικογένεια... Ναυαγοσωστών. Ακριβώς. Ξέρεις, δεν το είπα, διότι κάνω σαρδάμ πάντα σε την έξι, λοιπόν, και πονηρός. Που έχει ιδιαίτερη αξία συνέντευξη. Βάλε μας το κλίμα. Λοιπόν, θα δούμε μια κάρτα αναφορικά με τα στοιχεία για το 2021 των ανθρώπων που χάθηκαν στη θάλασσα στο Ρέθυμνο και μπορούμε να επικεντρωθούμε και να δούμε ότι είναι κάπως απογοητευτικά σε σχέση με το 2020, καθώς το 2021 είχαμε 8 πνιγμούς, σε αντίθεση με το 2020 που είχαμε μονάχα ένα πνιγμό. Η επόμενη κάρτα θα μας δείξει ότι είχαμε 6 θανάτους στον Δήμο Ρεθύμνου και 2 στο Δήμο Βασιλείου, 5 άνδρες και 1 γυναίκα, ηλικίες από 42 μέχρι... Αγίου Βασιλείου, ναι. Αγίου Βασιλείου, από 42 μέχρι 78 ετών και στον Άγιο Βασίλειο 2 άνδρες, 84 και 78 ετών. Η τελευταία κάρτα νομίζω ότι έχει και ιδιαίτερη σημασία, καθώς 7 από τους 8 θανάτους σημειώθηκαν εκτός ωραρίου ναυαγοσωστών, που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι λουόμενοι δεν ακολουθούν τα ωράρια των ναυαγοσωστών, έτσι ώστε να είναι και αυτοί προστατευμένοι όταν κολυμπούν στη θάλασσα. Δεν είναι και προσεκτικοί. Και παράλληλα δεν είναι και προσεκτική. Εντός ωραρίου ναυαγοσωστών. Μάλιστα. Λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σας είχα προαναγγείλει μια ξεχωριστή σύνδεση με πρωταγωνιστές τρεις άνδρες, τρία αδέλφια. Στο Νότιο Ρέθυμνο, τρία αδέλφια που έχουν χαρακτηριστεί και όχι άδικα ως και ήρωες της καθημερινότητας. Εκεί στο Νότιο Ρέθυμνο σηκώνουν το βάρος των διασώσεων, αναρρύθμιτες, μάλιστα μέσα σε μια ημέρα. 22 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, να σας καλησπερίσω και τους τρεις. Είναι ο κύριος Νίκος Ριτζάκης, ο κύριος Μάριος Ριτζάκης και ο κύριος Μιχάλης Ριτζάκης. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ήταν να τα πούμε στην πρεμιέρα της εκπομπής. Είχαμε τη συγκυρία με το σεισμό. Τα λέμε όμως σήμερα και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλη την ομάδα της εκπομπής. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι πολύ τιμητικά και μας δίνουν και κουράγιο και θάρρος για τη συνέχεια. 28 Αυγούστου προχωρήσατε σε 12 διασώσεις. Ναι, αυτή η μέρα ήταν πολύ περιπετειώδης, γιατί έχει πάρα πολλά έντονα καιρικά φαινόμενα εδώ πέρα νότια που είμαστε. Και εκείνη την ημέρα είχαμε πάνω από 12 διασώσεις, 13. Είχαμε αρκετές. Είχαμε χάσει κάποια στιγμή, είχαμε χάσει το μέτρημα. Πηγαίναμε δεξιά-αριστερά πάρα πολύ. Είναι λειτουργήμα το επάγγελμα του ναυαγοσώστη? Κακά τα ψέματα. Ναι, δυστυχώς είναι. Κανονικά ο ναυαγοσώστης και προσβέστης δεν θα έπρεπε να δουλεύουν καθόλου. Αν δουλεύουν, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο και στους άλλους δύο. Στα νότια του Ρεθύμνου είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Πνέουν ισχυροί άνεμοι, σωστά? Ναι, πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Από τους πιο δυνατούς στην Ελλάδα, θα έλεγα. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για τα περιστατικά που θα κληθούν οι αρμόδιοι να αντιμετωπίσουν. Ναι, κοιτάξτε εδώ πέρα, οι στατιστικές λένε ότι υπάρχουν ρηπές ανέμων που είναι περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο μέρος σε όλη την Ελλάδα, ειδικά στο Πλακιά. Υπάρχει ειδική, στο Πλακιά λέει, αναφέρουν οι έρευνες ότι οι ανέμοι είναι νούμερο ένα σε όλη την Ελλάδα, στην ένταση. Μάλιστα, είναι μια κόκκινη περιοχή στην ατζέντα σας, δηλαδή πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι λέτε ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στον Πλακιά, σε αυτές τις περιοχές. Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε αυτή τη δουλειά 20 χρόνια τώρα. Και τώρα να σας πούμε ότι εμείς, η δουλειά μας είναι από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτέμβρη. Τώρα δουλεύουμε εντελώς εθελοντικά. Δεν έχει δοθεί παράταση. Όχι, δεν έχει δοθεί παράταση. Αλλά εμείς έτσι κι αλλιώς, οπουδήποτε μας ζητηθεί, είμαστε παρόν, ναι, όπου χρειαστεί. Δεν έχει δοθεί παράταση. Απ' την άλλη, όμως, έχουμε εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, αφίξεις καθημερινά ακόμα στην Κρήτη. Ναι, πάρα πολύ τουρισμό. Ναι, να σας πω ότι κάθε χρόνο χάνουμε 400 άτομα εδώ στην Ελλάδα από πνιγμούς. Στο παγκοσμίω είναι 1 εκατομμύριο το χρόνο. Στην Ελλάδα μόνο είναι 400 άτομα. Φανταστείτε δηλαδή ότι χάνουμε εδώ στην Ελλάδα ένα μικρό χωριό. Φανταστείτε το έτσι. Και σας κάνω πάσα. Τι φταίει, 400 άτομα πανελλαδικά? Οι ελλείψεις σε ναυαγοσώστες, η νοοτροπία μας, οι καιρικές συνθήκες, ένας συνδυασμός? Είναι ένα συνοθήλευμα είναι. Πρώτα απ' όλα που φταίει είναι η γνώση.
γιατί υπερεκτιμούν όλοι οι άνθρωποι τις δυνατότητες, δεν ακολουθούν βασικές οδηγίες, με αποτελέσματα να έχουμε τους θανάτους, όπως είπαμε. Μην ξεχνάμε και ότι ο μέσος όρος ηλικίας ακτινώτων πνιγμών, τα 400 άτομα, βάσει στατιστικών, είναι από 20 μέχρι 24 χρονών. Δηλαδή είναι και νέοι και συμβαίνουν και μεσημεριανές ώρες επί των πλήστων. Επιχειρείτε και οι τρεις εργάζεστε, αν μου επιτρέπετε, σε κοντινές αποστάσεις. Ναι, κοιτάξτε, ναι, είμαστε τα δύο αδέρφια, ο Μιχάλης και ο Μάριος είναι στον Πλακιά και εγώ βρίσκομαι στο Δαμνώνη. Αλλά επιχειρούμε μαζί, δηλαδή. Και σε γειτονικές παραλίες. Ναι, όπου μας ζητηθεί. Αλλά επιχειρούμε πάντοτε μαζί. Δηλαδή είμαστε μια ομάδα, μια γροθιά. Δεν έχει πάρει το λόγο ο Μάριος. Ναι, ο Μάριος θα το πάρει. Ο Μάριος δεν έχει πάρει το λόγο. Λοιπόν, το συνέστημα ενός ανθρώπου που κρατά στα χέρια του έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε κίνδυνο, η ζωή του οποίου βρίσκεται σε κίνδυνο. Και τελικά κατορθώνει και τον βγάζει σε στεριά. Ποιο είναι το συνέστημα? Το συνέστημα δεν περιγράφει καταρχάς με λέξεις. Νιώθουμε κάθε φορά που βγάζουμε σε έναν άνθρωπο, νιώθουμε τόσο όμορφα. Νιώθουμε ευλογημένο στο Θεό που μας βοήθησε να τον σώσουμε, να τον φέρουμε στη ζωή, να τον παραφέρουμε. Φαντάζομαι και κούστη στην οικογένειά τη. Ναι, νιώθουμε πολύ όμορφα. Είναι πανέμορφο συνέστημα. Θέλω και από τους τρεις μία πολύ σύντομη ιστορία μέσα σε 3-4 προτάσεις. Με ένα περιστατικό που σας έχει μείνει χαραγμένο στο νου. Να ξεκινήσουμε με τον Νίκο. Εμένα ένα περιστατικό θα σας πω πολύ πρόσφατο. Φέτος που έγινε, ήταν μια γυναίκα στην παραλία η οποία είχε χάσει τον άντρα της. Ήρθε με την κόρη της κλαίγοντας και μου έλεγε ότι έχασα τον άντρα μου. Της λέω: Πού είναι ο άντρας μου, μόνο υπολοιπούσε. Λοιπόν, φάγαμε όλη την παραλία εδώ πέρα να την ψάχνουμε. Κάποια στιγμή βλέπω έναν άνθρωπο μέσα, ο οποίος ήταν οριζόντια, ξαπλωτός. Έκανε και καλά τον πνιγμένο. Και μου τον δείχνει η γυναίκα και μου λέει: Αυτός είναι. Κοιτάζω εγώ, αλλά από την εμπειρία που διαθέτω τη λίγη, κατάλαβα ότι δεν είναι πνιγμένος. Αλλά λέω: Για καλό και ακόμα πάω να δω. Λοιπόν, τρέχω κολυμπώντας και καθώς φτάνω κοντά του, σηκώνεται αυτός και κολυμπούσε. Και καλά, όλα καλά. Λοιπόν, τι είχε συμβεί? Αυτός είχε τσακωθεί με τη γυναίκα του. Είχε τσακωθεί και της έκανε κολπάκια. Α, ωραίο. Και πλήρωσα από την ήθη, δηλαδή πανικό όλους τους. Έχουμε για αυτά τα περιστατικά, έχουμε για αυτά τα περιστατικά. Βέβαια. Αυτό είναι ένα πιο περιστατικό που συνέβη φέτος σε μένα. Μπορώ να σου πω πολλά, αλλά γράψω βιβλίο, αλλά ας πούμε τώρα για τα αδέρφια μου. Σωστό. Και από τον Νίκο στο Μάριο. Μάριε. Ένα δικό μου περιστατικό που θυμάμαι, που είχε χαρακτήρει τη μνήμη μου, ήταν όταν ένα άντρα έχασε τη γυναίκα του, η οποία την πήραν 7 μίλια μακριά από την αυτή. Την ψάχναμε 3 ώρες στη θάλασσα, μέσα μανιωδώς κύματα. Τη βρήκαμε, την ανεβάσαμε πάνω στο τζετ μετά από 40 λεπτά και βγήκαμε μετά στην αυτή, μετά από μία ώρα, με το τζετ. Μου είχε χαραχτεί στη μνήμη μου τα μάτια της γυναίκας την ώρα που τη βρήκαμε στη θάλασσα. Αυτό. Μιχάλη. Εγώ πάλι έχω μια διαφορετική περίσταση στα αδέρφια μου, το οποίο αφορά 4 κοπέλες πάνω σε ένα υπέρδιπλο στρώμα φουσκωτό με δυνατούς αέρες, οι οποίες είχαν βγει πάνω να βγάλουν φωτογραφίες και τους παρέσυρε το ρεύμα. Εν τω μεταξύ, 3 από αυτές γνώριζαν μπάνιο και έφυγαν από το στρώμα και βγήκαν έξω. Ήρθαν και με βρήκαν πανικόβλητες ότι η φίλη τους έχει παρασυρθεί από τα ισχυρούς αρέμους πιο μέσα, και ενώ τους είχα κάνει παρατήρηση πιο πριν να βγουν πιο κοντά. Μετά μου λένε ότι η φίλη μας δεν ξέρει μπάνιο. Η αγωνία μου εγώ να μπω να την βγάλω, φανταστείτε τώρα. Να έχουν φύγει 3 και να έχουν παρατήσει τη φίλη τους μόνοι τους πάνω στο στρώμα, η οποία δεν γνώριζε και μπάνιο. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, είναι. Λοιπόν, εσείς, φαινόμενα περιστατικά. Κλείνοντας, εγώ ξεχώρισα και θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι συνεχίζετε την εργασία σας εθελοντικά. Δεν υπάρχει φυσικά παράταση πάντα των όποιων συμβάσεων εθελοντικά. Όχι. Χαλάει και ο καιρός, από ό,τι ενημερωνόμαστε. Πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί. Ναι, βέβαια. Εμείς είμαστε παντού καιρού εδώ, αναγκαστικά. Να σας ευχαριστήσω και τους τρεις. Χαρά μας η συζήτηση. Ευχαριστούμε και εμείς, να είστε καλά. Να είστε καλά. Οικογενειακή υπόθεση λοιπόν οι διασώσεις εκεί στις παραλίες στο Νότιο Ρέθυμνο, μαζί με δεκάδες ακόμα βέβαια ναυαγοσώστες που επιχειρούν και προσπαθούν.